Και μένουμε, όπως έχετε παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα, σχεδόν αιμονικά στο θέμα. Σήμερα θα μιλήσουμε με έναν σημαντικό δικηγόρο, τον κύριο Δημήτρη Λυρίτση, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, εκεί και αν έχουν δει τα μάτια τους τι γίνεται, το γραφείο του οποίου εντοπίζει το θέμα και με όρους κοινωνικοπολιτικούς, διότι το θέμα είναι κοινωνικό και πολιτικό πρωτίστως. Καλημέρα, κύριε Λυρίτση. Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Το θέμα είναι κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό. Σωστά. Γιατί ο ελέφαντας στο δωμάτιο παραμένει και ο ελέφαντας είναι το ιδιωτικό χρέος, βόμβα πραγματική, ορολογιακή στο θεμέλια της κοινωνίας και της οικονομίας. Έχουμε 270 δισεκατομμύρια ιδιωτικό χρέος. 1,5 περίπου φορά το ΑΕΠ της χώρας. Πώς διαφέρονται αυτά τα 270 δις, 18 δισεκατομμύρια βρίσκονται στις τράπεζες, 93 δισεκατομμύρια στα περίφημα funds, στις εταιρείες δηλαδή απόκτησης και διαχείρισης κόκκινων δανείων, 115 δισεκατομμύρια περίπου είναι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία και 48 δισεκατομμύρια στα ασφαλιστικά ταμεία. Έχουμε 1 εκατομμύριο κατασχεμένους λογαριασμούς. Έχουμε 4.200.000 πρόσωπα στη χώρα που έχουν ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και έχουμε 50.000 περίπου προγραμματισμένους τελεσθέντες ή αναμενόμενους στο επόμενο διάστημα πληστηριασμούς για το έτος 2022 δημοσιευμένους στις σελίδες των δικαστικών δημοσίευσεων. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα του ιδιωτικού χρέου. Κύριε Λυρίτση, δεν είναι ώρα για αστεία, αλλά αν κάποιος ήθελε να κάνει έτσι ένα αστεϊσμό, θα έλεγε ότι αυτά τα 4.100.000 Έλληνες συνιστούν τη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη στη χώρα. Είναι σωστό. Είναι σωστό. Και βέβαια η λογική του κοινωνικού αυτοματισμού την έχουμε δει να λειτουργεί όλη την προηγούμενη δεκαετία της κρίσης. Ο ενήμερος, ο μη ενήμερος, ο μπατακτής, ο μη μπατακτής. Δεν είναι ώρα για κοινωνικούς αυτοματισμούς που βλέπουμε ότι στο δημόσιο διάλογο κάποιοι επιχειρούν να περάσουν και να βάλουν τη μισή κοινωνία απέναντι στην άλλη. Εμείς θέλουμε όλη την κοινωνία όρθια και θέλουμε για όλη η κοινωνία να προχωρήσει την επόμενη μέρα προοδεύοντας και ευημερώντας. Θέλω να σας ρωτήσω πριν επισέλθω στο αμιγώς νομικό που είναι και το πεδίο σας, αλλά μένοντας λίγο στο κοινωνικό πολιτικό, σε κάποιες χώρες της Ευρώπης και αλλαχού, όχι μόνο στην Ευρώπη, γίνονται κινήσεις και πολιτικές παρεμβάσεις. Εδώ που έχουμε φτάσει με την εμπειρία χρόνων, ποια πιστεύετε ότι θα έπρεπε να είναι η μείζωνα πολιτική παρέμβαση, την οποία αν θέλετε θα έπρεπε να ζητάει και ο κόσμος από το πολιτικό σύστημα? Κοιτάξτε, δίπλα στα στοιχεία που σας παρέθεσα πριν, πρέπει να συνυπολογίσουμε και το γεγονός ότι στην Ελλάδα έχουμε ποσοστό ιδιοκατοίκησης άνω του 70%, κάτι το οποίο δεν συναντούμε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι ο πλούτος που παρήχθη τις προηγούμενες δεκαετίες από τους πολίτες έχει επενδυθεί στα ακίνητα και άρα το μείζον και το βασικό το οποίο χρειαζόμαστε είναι ένα σταθερό πλαίσιο νομοθετικό που να προστατεύει την πρώτη κατοικία αφενός, ώστε αυτά τα ακίνητα να μην χαθούν, γιατί σας λέω ότι εκείνη είναι η επένδυση όλου του πλούτου που παρήχθη, και αφετέρου πολιτικές που θα οδηγούν σε ένα επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης και αποπληρωμής ενός μέρους του χρέους, το οποίο έρχεται έτσι και αλλιώς από πίσω από τα χρόνια της ευμάρειας. Στα χρόνια της κρίσης είχαμε 25% περίπου μείωση του ΑΕΠ, συντριπτικά ποσοστά ανεργίας, μεγάλες μειώσεις στους μισθούς και στις συντάξεις. Στο επίπεδο του προμνημονίου η χώρα δεν έχει επανέλθει. Ταυτόχρονα ζητούμε από τους πολίτες να αποπληρώσουν τα χρέη τους με βάση τις συνθήκες που υπήρχαν όταν τα έλαβαν. Μπήκαμε στην κρίση έχοντας 8% ληξιπρόθεσμες, πρώτα το πω, κόκκινα δάνεια, ιδιωτικό χρέος, 8% το 2008-2009. Στην περίοδο της κρίσης το ποσοστό αυτό εκτινάχθηκε στο 50%.
Προφανώς δεν είχαμε να κάνουμε με στρατηγικούς κακοπληρωτές, με μπαταξίδες, οι οποίοι δεν θέλαν να αποπληρώσουν τα χρέη τους, αλλά οι συνθήκες οι οικονομικές τους οδήγησαν σε απόλυτη αδυναμία εξυπηρέτησης αυτού του χρέους. Αυτούς τους ανθρώπους επιχειρήσαμε να τους στηρίξουμε μέσα από, μέσα από τον νόμο Κατσέλη, ο οποίος βεβαίως δεν μπορούσε να καλύψει το σύνολο της κοινωνίας. Υπήρχε όμως ένα πλαίσιο μέσα από το οποίο ήταν και δίκαιο για μένα, γιατί προστάτευες αφενός την πρώτη κατοικία, αλλά την αποπλήρωνες με μία δόση σε βάθος χρόνου. Δηλαδή αυτό το οποίο θα έπαιρνε η τράπεζα σε ένα πληστηριασμό, το ποσό που θα εισέπρωτε αν έβγαζε το σπίτι σε πληστηριασμό, με τη δικαστική απόφαση καλούσε να το αποπληρώσεις με βάση τις οικονομικές δυνατότητες σε ένα βάθος χρόνου. Και έτσι είχαμε ισορροπία δυνάμεων. Αυτό άλλαξε δυστυχώς από τον Οκτώβριο του 2020 με τον νέο πτωχευτικό, που ονομάστηκε κιόλας παροχή δεύτερης ευκαιρίας, την οποία ακόμη ψάχνουμε να τη βρούμε. Με το νέο λοιπόν πτωχευτικό, κάθε πλαίσιο προστασίας ακινήτου έχει πλέον καταργηθεί. Τι σημαίνει πτώχευση? Η πτώχευση είναι γνωστή. Εκαθάριση, ρευστοποίηση κάθε ενεργητικού. Δεν είναι αυτές οι λύσεις τις οποίες χρειαζόμαστε εδώ πέρα. Εδώ θέλουμε σταθερό πλαίσιο, νομοθετικό, με δικαστική κρίση, γιατί είναι η μόνη εγγύηση για την αντικειμενική προσέγγιση των θεμάτων, όπως και συνταγματικά επιβάλλεται, να προστατεύονται οι κατοικίες και ταυτόχρονα να καλείται ο πολίτης να αποπληρώσει μέρος του χρέους. Κύριε Λυρίτση, η Τράπεζα της Ελλάδος, για να το ολοκληρώσω, ναι. Με την έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας του μηνός Νοεμβρίου 2022, προ λίγων ημερών δημοσιεύτηκε, μας λέει δύο βασικά πράγματα η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδας. Πρώτον, δεν κατάφερε η πολιτική των τελευταίων ετών να ανασχέσει τα κόκκινα δάνεια αφενός. Αφετέρου αναμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα μεγάλη αύξηση του μη εξυπηρετούμενου χρέους για δύο λόγους. Πρώτον, η ακρίβεια, οι πληθωριστικές πιέσεις είναι ο ένας παράγοντας, και ο δεύτερος η μεγάλη αύξηση των επιτοκίων εξυπηρέτησης των δανείων που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πάμε δηλαδή στη δημιουργία μιας νέας γενιάς κόκκινων δανείων. Και αν προστεθούν σε αυτά που ήδη υπάρχουν στη χώρα, εκεί καταλήγουμε σε αυτό που σας είπα πριν. Ο ελέφαντας είναι μέσα στο δωμάτιο. Μεγάλο πρόβλημα για την οικονομία και την κοινωνία. Κύριε Λυρίτση, κοιτάξτε τώρα, και θέλω να το κλείσουμε κοινωνικοπολιτικά για να πάμε και στο νομικό πεδίο, το εξής. Υπήρξε ένα μοντέλο ιστορικά, το συζητήσαμε προχθές, επί περίοδου Ρούσβελτ, το ίδιο περίπου έκανε και Ομπάμα, όπου το κράτος πήρε τα δάνεια από τις τράπεζες, αυτό έφτιαξε ένα φορέα, έναν οργανισμό, έκανε τις ρυθμίσεις με τους δανειολήπτες και μάλιστα όπως εδώ μας σημείωσαν, το 52 οργανισμός αυτός που διαλύθηκε είχε και κέρδη, παρακαλώ πάρα πολύ. Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να συμβεί στη χώρα μας, ή εδώ το πρόβλημα είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να τυπώσουμε νόμισμα? Κοιτάξτε, τα προηγούμενα χρόνια που γινόταν η κουβέντα πώς θα πάρουμε τα κόκκινα δάνεια μέσα από το τραπεζικό σύστημα και να τα βγάλουμε, τέθηκαν στην κουβέντα δύο απόψεις. Η μία ήταν αυτή που επικράτησε, δηλαδή η τυπλοποίηση και η πώλησή τους, αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα στα funds. Και υπήρχε και μια δεύτερη άποψη που έλεγε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε μια bad bank, μια τράπεζα στην οποία θα σωρεθεί το σύνολο του κόκκινου χρέους και με μια διαδικασία εσωτερική θα μπορέσει αυτός ο σχηματισμός να εισπράξει και να ρυθμίσει χρέη. Επιλέχθηκε η πρώτη επιλογή, δεν επιλέχθηκε η δεύτερη. Στη δεύτερη μας λέγανε ότι δεν την επιλέγουμε γιατί χρειάζεται κρατικό χρήμα, χρειάζεται χρηματοδότηση από το κράτος για να μπορέσει να στηριχθεί μια bad bank. Το θέμα είναι όμως ότι στην πορεία το ίδιο το κράτος μέσα από τα χρήματα των πολιτών ήρθε και χρηματοδότησε στην ουσία με έμεσο τρόπο την πώληση των κόκκινων δανείων. Το περίφημο πρόγραμμα Ηρακλής 1 και Ηρακλής 2, που είναι η παροχή εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου προκειμένου να πουληθούν τα κόκκινα δάνεια σε ιδιώτες τρίτους με εταιρείες που εδρεύουν στην αλλοδαπή,
έχει ήδη χορηγήσει 19 δισεκατομμύρια εγγυήσεις. Αυτές οι εγγυήσεις θα μπορούσαν να είναι η μαγιά πάνω στις οποίες θα στηθεί αυτή η περίφημη Bad Bank, ώστε να συσσωρευτεί το σύνολο του κόκκινου χρέους σε μία τράπεζα, η οποία από εκεί και πέρα θα επιχειρήσει. Άρα είναι θέμα πολιτικών επιλογών. Αλυθείς. Μάλιστα. Πάμε λίγο στο νομικό πεδίο. Το πρώτο ερώτημα έρχεται από ακροατές, από το φίλο το Γρηγόρη, που μου είπε, σε παρακαλώ πολύ, ρώτησε τον κύριο Λυρίτση. Αν κάποιοι την έχουν, όλοι την έχουν πατήσει, λέει, αλλά αν κάποιοι την έχουν πατήσει και όχι με δική τους ευθύνη, είναι όσοι τελικά την αποπληρωμή τους είχαν πείσει να την πάνε με το ελβετικό φράγκο. Ναι. Γελάσατε. Το θέμα του ελβετικού φράγκου είναι ίσως η πιο δυσάρεστη ιστορία του κόκκινου χρέους, του ιδιωτικού χρέους. Γιατί οι δανειολήπτες στο παρελθόν, μια κατηγορία δανειοληπτών, οθήθηκε στην επιλογή λήψης δανείου σε ελβετικό φράγκο, πουλώντας δηλαδή αυτό το προϊόν οι τράπεζες, με ελκυστικά κριτήρια το γεγονός ότι είχε χαμηλότερα επιτόκια από ό,τι είχε ο δανεισμός με συμβατικό νόμισμα. Στην πορεία των πραγμάτων σκεφτείτε ότι η ισοτιμή ελβετικού φράγκου και ευρώ από 1,65 προς 1 έχει φτάσει στο 1 προς 1. Είχαμε μια συντριπτική μεταβολή των δεδομένων, πλασματική εκτείναξη της οφειλής, γιατί δεν είχαν εισπράξει ποτέ τέτοια ποσά οι οφειλέτες, και καμία κυβέρνηση δυστυχώς στο παρελθόν, παρά τις υποσχέσεις που είχαν δώσει στους δανειολήπτες του ελβετικού φράγκου, δεν έλαβε μέτρα προς αυτό. Παραφέθηκαν μόνο δικαστικά να κινήσουν διαδικασίες. Τα πρωτοβάθμια και τα δευτεροβάθμια δικαστήριά μας επί το πλείστο στάθηκαν στο πλευρό των δανειοληπτών, αλλά δυστυχώς σε επίπεδο αρίου πάγου ήρθε μια απόφαση η οποία κατέστρεψε όλο αυτό το αφήγημα. Σήμερα ξανανοίγει αυτή η κουβέντα του ελβετικού φράγκου, γιατί και η άνοδος των επιτοκίων δημιουργεί νέα δεδομένα. Το θέμα του ελβετικού φράγκου δεν πρόκειται με άλλον τρόπο να αντιμετωπιστεί παρά μόνο να βρεθεί κάποιος να λάβει νομοθετικά πρωτοβουλία. Η πρωτοβουλία η νομοθετική ποια θα μπορούσε να είναι? Το μοίρασμα της ευθύνης στην καλύτερη των περιπτώσεων. Η αλλαγή της ισοτιμίας που έχει επέλθει, ο κίνδυνος δηλαδή που αναλήφθηκε με αυτή την αλλαγή της ισοτιμίας, τουλάχιστον να μοιραστεί και στην πλευρά της τράπεζας και στην πλευρά του οφειλέτη, γιατί σήμερα έχει αναλάβει πλήρως αυτή την ευθύνη ο οφειλέτης. Κύριε Λυρίτση, επειδή έχω καταιγισμό ερωτημάτων και προσπαθώ λιγάκι να ομαδοποιώ τα πιο γενικά και όχι τα πιο ειδικά, ακούστε εδώ άλλο ερώτημα του Νικόλα. Ξέρει ο κύριος Λυρίτσης τι ποσοστό των κόκκινων δανείων αφορά κεφάλαιο και τι τόκους? Αν όπως λέγεται οι τόκοι είναι το μεγαλύτερο ποσοστό, τι ακριβώς εμποδίζει μια κυβέρνηση που νοιάζεται για την κοινωνική σταθερότητα να διαγράψει τα χρέη των τόκων? Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ζούμε σε ένα κυρίαρχο κράτος, το οποίο έχει σύνταγμα και νόμους, και ότι η εκάστοτε κυβέρνηση εκλεγμένη έχει κυριαρχική απέναντι σε όλα τα θέματα και στα τραπεζικά. Άρα αυτό το τελευταίο που μου λέτε, το εάν μπορεί να παρέμβει νομοθετικά μια κυβέρνηση, ναι, και έχει γίνει στο παρελθόν στο θέμα των πανωτοκίων, και θα εξηγήσω τι. Ήδη από το 2000 περίπου, με τρεις νόμους τότε, επειδή είχαμε τα περίφημα πανωτόκια των αγροτικών κατά βάση δανείων, που τρέχανε τότε με 20 και 25%, τα οποία κεφαλαιοποιούνταν οι τόκοι και τοκίζονταν εκ νέου, και είχαμε ανατοκισμό και είχε εκτιναχθεί ένα χρέος, ήρθε και έφερε ένα νόμο και λέει το ανώτατο που μπορεί να αποπληρωθεί σε σχέση με μια βασική οφειλή που αναλήφθηκε και είναι επί δύο ή επί τρεις φορές το αρχικό κεφάλαιο, γιατί είχε χαθεί η μπάλα του. Λοιπόν, κοιτάξτε, όταν ένα χρέος για πολύ καιρό δεν εξυπηρετείται, τοκίζεται με συμβατικούς τόκους, τοκίζεται με τόκους υπερημερίας, στο εξάμηνο αυτοί οι τόκοι γίνονται μέρος του κεφαλαίου, δηλαδή κεφαλαιοποιούνται και αρχίζουν και τοκίζονται από την αρχή. Άρα όσο μένει μη εξυπηρετούμενο ένα χρέος, με γοργούς ρυθμούς διαμορφώνει μια νέα μεγάλη τιμή.
Θα μπορούσε λοιπόν να υπάρχει νομοθεσία στο πλαίσιο του νόμου τότε του 2000 στο να διορθώνει αυτά τα πράγματα σε ό,τι αφορά τους τόπους. Άλλος φίλος, η φίλη Ελένη. Κύριε Λυρίτση, λέει καλημέρα. Έχω συνάδελφο με 9 παιδιά. Είχε πάρει ένα δάνειο 57.000 ευρώ για αποπεράτωση πρώτης κατοικίας. Έχει ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Της ήρθαν υψηλοί λογαριασμοί ΔΕΚΟ και μια μετάθεση, μετακόμιση. Ακολούθως δεν πλήρωσε τρεις δόσεις του δανείου. Την προηγούμενη Δευτέρα της ήρθε εξώδικη δήλωση για κατάσχεση για περίπου 20.000 ευρώ υπόλοιπο. Δεν έχει να θρέψει τα παιδιά της κάποιες μέρες. Η Ισπανία ψήφισε νόμο για την πρώτη κατοικία να αγοράζουν το χρέος της πρώτης με δικαίωμα προτίμησης σε σχέση με τρίτους, π.χ. funds και μάλιστα με αντίτυπο περίπου 30% της αξίας του δανείου. Δηλαδή όσο και τα funds. Αλλά εδώ μέλη της κυβέρνησης έχουν συμφέροντα σε funds και νομοθετούν, λέει, υπέρ των δικών τους συμφερόντων και όχι του δημόσιου συμφέροντος. Τι γίνεται τελικά? Είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση? Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχουν συμφέροντα στα funds κυβερνητικά ή όχι. Εγώ αυτό το οποίο έχω να πω. Καλά, δεν ξέρετε το βουλευτή του οποίου ελέγχεται το πόθεν έσχεση, κύριε Λυρίτση, που αναλάμβανε και τέτοιες δουλειές? Αφήνω να το πείτε εσείς, το ξέρει όλη η κοινωνία. Μάλιστα. Και, μάλιστα, και δεν είναι και ο μόνος τώρα, μάθαμε και δεύτερο. Ελάτε. Ναι. Κοιτάξτε τώρα. Όποιος έχει ενταχθεί με οριστική απόφαση στο νόμο Κατσέλη, κατάσχεση και πληστηριασμό δεν έχει. Και εφόσον μεταβάλλονται και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδόθηκε η δικαστική απόφαση και δεν δύναται να καταβάλει τη δόση όπως αυτή αναφέρεται στην απόφαση, έχει πολλαπλές δικλείδες ασφαλείας, μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο και να τροποποιήσει τη δόση. Για να μπορεί να επιβληθεί κατάσχεση στις περιπτώσεις που κάποιος έχει υπαρθεί στον νόμο Κατσέλη, θα πρέπει να κηρυχθεί έκτοτος από τον νόμο με μια ειδική διαδικασία. Άρα εδώ τώρα δεν το κατάλαβα ακριβώς το ερώτημα. Είτε έχει κηρυχθεί έκτοτος, άρα εκεί υπάρχουν άλλα θέματα, είτε δεν μπορεί να εξυπηρετεί στις δόσεις που βγήκε με τη δικαστική απόφαση και έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στο δικαστήριο και να βελτιώσει τη δόση του. Μην επεκτείνεστε. Θέλω να σας, γιατί δεν μπορώ να σας κουράσω, ξέρω ότι σας αποσπώ και από έργο, αλλά θέλω να κλείσουμε με ένα θέμα που θα το βρούμε μπροστά μας. Είναι η συνεδρίες Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Τα έχουμε πει εδώ με τους ακροατές. Μέχρι πρόσφατα διατελούσαμε με την εντύπωση ότι αφού ένα τμήμα του Αρείου Πάγου ομοφόνος αποφάσισε ότι οι servicers ή οι διαχειριστές των funds στην Ελλάδα δεν μπορούν αυτοί να προχωρούν τις πράξεις, αλλά να έρθει ο ιδιοκτήτης του δανείου, ιδιοκτήτης, τώρα το πώς έγινε ιδιοκτήτης είναι άλλο θέμα, τα περίφημα εξωχώρια συμφέροντα funds. Τελικά πάει το θέμα στην Ολομέλεια. Προσφάτως όμως ανακαλύψαμε ότι δεν γινόταν και διαφορετικά. Διότι λίγο νωρίτερα, μερικούς μήνες νωρίτερα, στο ίδιο τμήμα είχε έρθει μια τούμπα απόφαση ότι μπορούσαν οι διαχειριστές στην Ελλάδα. Άρα δεν υπήρχε κανένα άλλο σενάριο παρά η καταφυγή στην Ολομέλεια. Το ερώτημα όμως εδώ δεν είναι αυτό. Είναι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου θα συνεδριάσει μέσα Ιανουαρίου. Είναι δυνατόν ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος να διατείνεται ότι θα έχουμε καλά νέα για τους servicers και τα funds? Ξέρει την απόφαση? Λοιπόν, βάζονται δύο θέματα. Το πρώτο είναι πράγματι ενημερωτικά να πω ότι 26 Ιανουαρίου συζητείται στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και μάλιστα σε πλήρη ολομέλεια το θέμα αυτό, το οποίο είναι μείζονος κοινωνικής και πολιτικής και οικονομικής σημασίας. Οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας έχουν ήδη αποφασίσει να παρασταθούν, ήδη έχουν ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση και θα παρασταθούν σε αυτή τη δίκη υπέρ των δανειστών. Μπράβο σας σε όλους, μπράβο σας, γιατί ξέρετε ότι το κόστος για τον άνθρωπο το μη δυνάμενο είναι, συγγνώμη που σας διακόπτω, δυσβάστακτο στον Άριο Πάγο. Και από την άλλη, ούτε το αφήγημα που άκουσα από πρωθυπουργό, υπουργούς και βουλευτές ότι πρέπει να προστατεύσουμε αυτόν που είναι καλοπληρωτής του δανείου. Μα δεν το έχει ανάγκη ο καλοπληρωτής του δανείου, γιατί κινδυνεύει το σπίτι του. Το πρόβλημα το έχει αυτός που δεν δύναται. Καταλάβατε. Εγώ λέω ότι να προστατευτεί και αυτός ο οποίος εξυπηρετεί μια δόση η οποία την βλέπει να αυξάνεται σήμερα λόγω των επιτοκίων. Αυτό ναι, σωστό. Και βεβαίως να αρθεί το κράτος να συνδράμει σε αυτό. Υπάρχει το ισπανικό μοντέλο, το οποίο πρόσφατα η Ισπανία έλαβε μέτρα για αυτή την αύξηση των επιτοκίων, για να μην έχει μια νέα γενιά κόκκινων δανείων. Αλλά αυτό δεν πρέπει να τίθεται αντιπαρατεθικά με την υπόλοιπη μισή κοινωνία, η οποία έχει μη εξυπηρετούμενες απαιτήσεις και χρειάζεται και αυτή ενεργή στήριξη. Τώρα, στο θέμα το δεύτερο το οποίο θέσατε, και αυτό είναι μείζονος σημασίας, και μάλιστα βγάλαμε και ανακοίνωση ως Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων για το ζήτημα, στην έκθεση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, η Τράπεζα της Ελλάδος έρχεται
περίπου και μας λέει, όχι περίπου, το λέει σαφώς, ότι αναμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα το εμπόδιο που έχει τεθεί με την απόφαση 8-22 του Αρείου Πάγου που στερεί τη δυνατότητα επίσης πληστηριασμών από τα φαντς να αρθεί με την απόφαση της Ολομέλειας. Και θέσαμε δημοσίως το ερώτημα πόθεν προκύπτει η βεβαιότητα του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος ότι θα αρθεί αυτό το εμπόδιο, δηλαδή ότι θα αρθεί η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και θα αποφασίσει διαφορετικά και υπέρ των φαντς. Τέτοια απάντηση δεν έχουμε λάβει. Θέλουμε να πιστεύουμε όμως, έτσι με ασάβαντα, ότι οι δικαστές μας, ειδικά οι δικαστές στο ανώτερο επίπεδο, όλων των επίπεδων, αλλά πόσο μάλλον στον Άριο Πάγο, δεν επηρεάζονται από πολιτικές ή άλλες οικονομικές σκοπιμότητες. Ότι η κρίση τους θα είναι αντικειμενική και θα είναι με βάση το δίκαιο. Κύριε Λυρίτση, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ κυρίως γιατί στην αρχή αυτής της επικοινωνίας δώσατε μία απόλυτη ακτινογραφία της κατάστασης για να το αντιληφθεί και αυτός που δεν το έχει αντιληφθεί πόσο εκρηκτικό κοινωνικά και πολιτικά είναι το θέμα. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.